Δεν ήθελε ούτε καν να μιλάω. Και όταν μιλούσα με κορόιδευε και ήθελε να με βλέπει στο πάτωμα να υποφέρω χωρίς να μας δίνει βοήθεια. Μία κραυγή αγωνίας που δεν ακούστηκε ποτέ. Είναι ίσως το τελευταίο παράπονο του Βαγγέλη Κουμάκι, το οποίο πρόλαβε να εξομολογηθεί σε σπουδαστή της Γαλακτοκομικής Σχολής λίγες μόλις ώρες πριν χαθούν τα ίχνη του. Είναι στοιχεία από το φάκελο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για τη συνεχή και επώδυνη κακοποίηση του νεαρού Ρεθιμιώτη που έρχονται στο φως λίγες ημέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από την εξαφάνισή του την ώρα που η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση έχει παγώσει αποσπάσματα από τις καταθέσεις που έχουν δώσει σπουδαστές προκαλούν θλίψη και αγανάκτηση και νέα ερωτήματα για το πως κανείς από τους υπευθύνους της σχολής δεν θέλησε ή δεν κατάφερε να σταματήσει το άγριο μπούλινγκ που δεχόταν καθώς πολλοί είναι εκείνοι που περιγράφουν ότι τον άκουγαν να οικετεύει να τον αφήσουν ήσυχο, να τον χαστουκίζουν είτε έβλεπαν να τον σέρνουν δεμένο από το λαιμό με σκηνή είτε με ρούχα όταν προσπαθούσε να ξεφύγει. Το νεότερο το στοιχείο που έρχεται να προσθεθεί είναι μια ανώνυμη επιστολή από σπουδαστή που έχει βρεθεί και απευθυνόταν στου φερόμενου ω δράστε τη κακοποίηση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο συντάκτη του απειλεί πω αν δεν ομολογήσουν τι πράξει του θα δημοσιοποιήσει βίντεο με το βασανισμό του Βαγγέλη. Όσο και αν προσπαθείτε να κρυφτείτε, έχω βίντεο που αποδεικνύει τι του κάνατε πριν το τέλο του. Θα το πάω στην αστυνομία και δεν το έκανα ακόμα γιατί κυκλοφορώ ανάμεσά σα και φοβάμαι. Θα σα καταστρέψω. Και αν δεν ομολογήσετε, θα την πληρώσουν οι οικογένειέ σα.